Με χαμόγελο, γιατί χρειάζεται και αυτό. Θα καλησπέρισω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα που είναι εδώ κοντά μα, τον επικεφαλή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, <συρίζα> <συρίζα> καλώ <συρίζα> ορίζετε. Καλησπέρα, κύριε <συρίζα> Αυτή η αυθεντικότητα αν μπορούμε να χαμογελάμε, αν <συρίζα> μην μη τι άλλο είναι να γελάμε. Είναι... Αν μη τι άλλο, χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να εφαρμόζει μια καινούρια τακτική στον τρόπο που εκφέρει λόγο. Αρχίζει να, να εμφανίζει θέματα κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, μιλάτε σαν να διεκδικείτε την ψήφο για να, για να κυβερνήσετε. Mm -hmm. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Σκέφτεστε αυτό το ενδεχόμενο, το σκέφτεστε σοβαρά. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Βαγελάτο, από το 1974 και μετά, από τη μεταπολίτευση και μετά, που η αριστερά βάζει στον πολιτικό τη λόγο και δεν το κάναμε τώρα πριν τι εκλογέ, εδώ και ένα χρόνο. Την ε, ανάγκη δημιουργία ενό νέου συνασπισμού εξουσία, όπω λέμε. Δηλαδή, βάζει στόχο όχι μονάχα να καταγγέλει και να διαμαρτύρεται. Και ξέρετε, αυτό για μα ήταν εύκολο, διότι μα πιστώνουν φίλοι και εχθροί, ότι ήμασταν από τι δυνάμει εκείνε που μέσα στη Βουλή είχαμε τον πιο κέριο καταγγελτικό λόγο. Εν τούτη όμω, τούτη την ώρα δεν έχει κανένα νόημα κανεί να διαμαρτύρεται. Όλο ο κόσμο διαμαρτύρεται με αυτό που, που ζει, που βιώνει καθημερινά. Αυτό που έχει νόημα, αν θέλουμε να είμαστε αριστερά είναι να σταματήσουμε αυτή την πορεία του λαού μας προς τη δυστυχία. Mm -hmm. Και άλλος τρόπος δεν υπάρχει από το να διεκδικήσουμε, αν όχι η αυτοδύναμα που αυτό το καταλαβαίνουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο, τουλάχιστον μέσα από μια ευρύτατη συνεργασία, να έχουμε ένα σχέδιο ε, βιώσιμης ε, διακυβέρνησης, με στόχο την ε, καταγγελία της δανειακή Σύμβασης και την ακύρωση του Μνημονίου. Και από Η... εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά θέματα που. Θα τα δούμε να... αναλυτικά. Είναι διαφορετικέ ιδεολογικέ ή πολιτικέ που έχουμε όλα τα κόμματα τη αριστερά. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να μα ενώνει τώρα είναι να ψάξουμε να βρούμε τα μήνυμα με εκείνα ώστε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, γιατί έχουμε, από ό,τι φαίνεται, τη σχετική πλειοψηφία στο λαό, ώστε να σταματήσουμε να παρεμποδίσουμε αυτή την πορεία προς την καταστροφή. Ε, θέλω να το βάλουμε λίγο πρακτικά κάτω, για να δούμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι σε αυτό το μέτωπο. Ε, απευθυνθήκατε πρώτα απ' όλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και όχι μία φορά, αρκετέ. Και το κάνατε και με συγκεκριμένο σχέδιο. Κάνατε μια πρόταση για τι μονοεδρικέ. Το κουκουέ σα έκλεισε την πόρτα. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε αυτή την πρόταση. Απευθυνθήκαμε εδώ και ένα χρόνο σε όλε εκείνε τι δυνάμει, στο ευρύτερο προοδευτικό αντιμνημονιακό φάσμα, από τι δυνάμει που φεύγουν από το Πασόκ, διότι το Πασόκ του εγκαταλείπει. Δεν έχει καμία σχέση σήμερα το κόμμα του κ. Βενιζέλου με το η δημοκρατική παράταξη που εκπροσώπησε κοινωνικέ κατηγορίε των μη προνομιούχων, που κατάφερε να αναδείξει, αν θέλετε, την, τα αιτήματα και τι διεκδικήσεις μια ε, ολόκληρης ολόκληρη ε, γενιά που ήταν στην απέξω την περίοδο τη ε, δικτατορίας δικτατορία και πιο πριν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το Πασόκ με το Πασόκ αυτών των ανθρώπων που επιμένουν στι αξίε και στα οράματά του. Από αυτού λοιπόν μέχρι ε, τι δυνάμει και τι συλλογικότητε που βρίσκονται αριστερότερα του συνασπισμού Εγώ περισσότερο τη αριστερά και συγκεκριμένα στην κυρία ψήπο... Παπαρήγα και στον κύριο Κουβέλη, mm -hmm. που αποτελούν του δύο μεγαλύτερου εκ των υπολείπων ε, πόλου τη αριστερά στο ευρύτερο αυτό πολιτικό φάσμα. Και πιστεύουμε ότι η άρνησή του ε, πραγματικά είναι χωρί την αίσθηση τη ευθύνη και τη ιστορικότητα των στιγμών, διότι και εμεί δεν απευθυνόμαστε σε αυτού ε, με την αίσθηση ότι συμφωνούμε σε, σε όλα. Έχουμε πολύ σημαντικέ ε, ιδεολογικέ διαφωνίε. Mm -hmm. Με την κυρία Παπαρίγα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που σεβόμαστε και την ιστορία του και του αγώνε του, έχουμε διαφορετική εκτίμηση για το αν τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν πράγματι σοσιαλισμό. Μην, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Με τον κύριο Κουβέλη, Ξέρετε, προσπαθώ, πίσω... Αλλά ε, τι λέμε, λέμε ένα πράγμα. Να διερευνήσω πόσο υπαρκτό είναι αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει που συντάσσονται. Γιατί αν δει κανεί τον πολιτικό χάρτη, βλέπει η κυρία Τσίπρα ότι δεν υπάρχουν. Και δεν έχετε δίκιο. Ε, αυτή τη στιγμή οι ηγεσίε των δύο αυτών κομμάτων αρνούνται. Η βάση του κόσμου του όμω, έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε πολύ θετικό μάτι αυτή την προοπτική, έστω για μετά τι εκλογέ. Ο κόσμο πέραν τη αριστερά, ο απλό κόσμο mm -hmm. που βρέθηκε στην κάλπη του Πασόκη τη Νέα Δημοκρατία στι ίδιε τι δημοσκοπήσει που εδώ εσεί παρουσιάζετε, στι ε, έγκυρε δημοσκοπήσει τη Public Easy, mm -hmm. φανερώνει και βγάζει την πρόταση για κυβέρνηση συνεργασία των δυνάμεων τη αριστερά πρώτη με διαφορά, με ποσοστά περίπου 25%. Δηλαδή, είναι μια πρόταση που έχει πολύ μεγάλη απήχηση σε σχέση με όλε τι άλλε προοπτικέ διακυβέρνηση τη χώρα είναι η πιο θετικά. Ε, ε, θετικά διακείμενο ο κόσμο ω προ αυτήν. Συνεπώ, νομίζω ότι ε, ναι, σήμερα φαίνονται τα δύο αυτά κόμματα και οι, οι ηγεσίε του να νοιάζονται περισσότερο για το να αυξήσουν του βουλευτέ του. Όμω, αν ο λαό μα με την ψήφο του και η κάλπη το βράδυ τη 6 του Μάη βγάλει ένα αποτέλεσμα όπω εμεί το επιθυμούμε, και θα σα εξηγήσω ποιο μπορεί να είναι αυτό, ενδεχομένω να επιβάλλει τη συνεργασία του δυνάμεων τη αριστερά μετά τι εκλογέ. Πριν Εάν, εξηγίζεται... δηλαδή, δεν έχουν 151 τα κόμματα του μνημονίου. Να κάνω ερωτήματα για το τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι θα μπορούσε να είναι και πόσο εφαρμόσιμο είναι. Ε, δεν ρωτώ το εντό ή εκτό ευρώ. Έχετε ξεκαθαρίσει ότι είστε εντό του ευρώ, το έχετε πει πολλέ φορέ στι τελευταίε είναι ένα ισχυρό όπλο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε η ισότιμη ένταξη τη χώρα μα στην Ευρωζώνη. Το ερώτημά μου είναι, πληρώνουμε τα χρέη που έχουμε, πληρώνουμε τα δανεικά. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, κύριε Βαγγελάτο, να μπορεί να στηριχθεί η οικονομία και η κοινωνία, ε, είναι αδιανόητο να πληρώνουμε έστω και ένα ευρώ στους πιστωτές και στους τοκογλήφους. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα τους πούμε ότι δεν θα πάρετε ποτέ αυτά τα χρήματα. Αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο εκτροχιασμού δημοσιονομικού και έχει ένα χρέος 160% του ΑΕΠ, να βγαίνει και να λέει ότι μέχρι τελευταία δεκάρα θα τα πάρετε τα λεφτά σας. Να το δούμε πρακτικά Που πάλι. Πουθενά αυτό... αλλού δεν έχει γίνει αυτό. Να το δούμε όμω πρακτικά. Δηλαδή, αν είστε εσεί ο Πρωθυπουργό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είτε θα είναι αυτοδύναμο, είτε θα δημιουργήσει αυτό το μέτωπο και θα αναλάβει την εξουσία στη χώρα την επομένη των εκλογών, την 7η μέρα του Μαΐου φέτο. Εάν βγείτε να πείτε δεν δίνω πίσω τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσω, αυτόματα θα κοπεί η χρηματοδότηση. Μα πώ λοιπόν, θα πληρωθούν, αφού δεν έχουμε πρωτογενέ πλεονάσμα και το ξέρουμε, πώ θα πληρωθούν μισθοί και συντάξει Ιούλιο Ιούνιο, μάλλον, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μα γιατί, κύριε Βαγγελάντο έχετε την αίσθηση ότι οι μισθοί και οι συντάξει θα πληρωθούν από τα δάνεια, αφού τα δάνεια πηγαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό, ώστε κατά προτεραιότητα να τα παίρνουν οι πιστωτέ. Έχω τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά μα, όπω φαίνεται από τι εκθέσει που, αυτά... που βγάζουμε εμεί από τη φορολογία, δεν φτάνουν για να καλύψουν μισθού και συντάξει. Πρέπει είναι να γίνει μια αυτό. στάση πληρωμών, έστω και ένα διάστημα. Αυτό δεν είναι αληθέ. Ήδη η χώρα μα υφίσταται και ο λαό μα μια εσωτερική στάση πληρωμών. Τα πάντα γίνονται προκειμένου να μπορούν να παίρνουν τα χρήματά του οι πιστωτέ, αλλά όχι οι εργαζόμενοι, όχι οι προμηθευτέ του δημοσίου. Τα νοσοκομεία κινδυνεύουν με κατάρρευση. Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Τα χρήματα είναι έτσι. αυτά πηγαίνουν κατά προτεραιότητα στου πιστωτέ και τα υπόλοιπα στι τράπεζε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μου πείτε για τον κίνδυνο κατάρρευση των τραπεζών. Και εκεί πρέπει να βρούμε λύσει. Βεβαίω. Αλλά μην βάζουμε έναν εκβιασμο, ένα δίλημα που φαίνεται εκβιαστικό, αλλά δεν είναι αληθινό. Διότι έμπαινε από την πρώτη στιγμή του Μνημονίου και έμπαινε ψευδό. Διότι ε, από τα έσοδα τα φορολογικά και μόνο υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν οι μισθοί και οι συντάξει. Εμεί όμω θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε σε λύσει που, ε, που θα είναι ριζοσπαστικέ και θα, έχουν, θα παρουσιάζουν μια δέσμη αλληλένδετων προτάσεων που η μία χωρί την άλλη δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη τη λύση. Δηλαδή, η στάση πληρωμών, η αναστολή πληρωμών προ του πιστωτέ από μόνη τη δεν θα λύσει το πρόβλημα. Mm -hmm. Θα πρέπει να συνδυαστεί. Με μια ισχυρή πολιτική διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι η διαπραγμάτευση του μνημονίου. Το μνημόνιο δεν διαπραγματεύεται γιατί είναι κόλαση. Αλλά η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι με τους τους, τους τους του ανθίπατους και του δευτεροκλασσάτου υπαλληλίσκου του ΔΕΛΤΑΝΤΕ. Ξέρετε πάντω πρακτικά δεν είναι. Αλλά λέω... εκεί όπου είμαστε ισότιμοι. Πού είμαστε την... ισότιμοι στο Eurogroup, στην, στο Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομπιό. Και εκεί πρέπει η χώρα να καταθέσει το δικό τη εναλλακτικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Ένα σχέδιο που θα έχει γνώμονα την ανάπτυξη και τη στήριξη τη απασχόληση. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Βόντως, Αφήστε με να, να το πω. Να πω δύο μόνο. Ναι, πείτε τα. Είπα λοιπόν διαπραγμάτευση, αναστολή πληρωμών, αναδιανομή του πλούτου. Να σταματήσουμε να φορολογούμε τη φτώχεια, να φορολογήσουμε τον πλούτο για να εξοικονομήσουμε πόρου. Και το τελευταίο, τι θα γίνει με τι τράπεζε. Ε, δεν γίνεται να έχουμε δώσει 200 δι, τώρα άλλα 50, τα οποία θα χρεωθούν ω βάρο, ω νέο χρέο στι πλάτε των φορολογούμενων και αυτέ οι τράπεζε να, να συνεχίζουν να ανήκουν στου ιδιώτε που τι πτώχευσαν και να μην δίνουν ούτε μία δεκάρα. τα είναι λιγότερα ούτε μία δεκάρα, 25%. Ούτε μία δεκάρα στην την οικονομία. Έχουν, έχουν εκταμιευθεί. Το ερώτημα είναι: θα ναι, κάνουμε τι τράπεζε. 50 τις τράπεζες, θα προβλέπονται όμω. Θα κάνουμε τι τράπεζε δημόσιε. Και υπό τι καλύτερε των προβλέψεων, μόνο 16 θα επιστραφούν. Τα υπόλοιπα 34 θα, θα, θα πάνε ω βάρο νέο, νέο χρέο στις πλάτε των φορολογούμενων. Θα γίνουν δημόσιε οι τράπεζε. Και η Ευαγγελάδο, οι τράπεζε έχουν πάρει, επαναλαμβάνω, περίπου 200 δι σε ρευστό και εγγυήσει. Mm -hmm. Αυτό ήταν δημόσιο χρήμα. Ευρωπαϊκό, κρατικό, χρήμα το οποίο θα φορτωθεί ω χρέο στου Έλληνε φορολογούμενου. Είναι δυνατόν να μην είναι λοιπόν με δημόσιο χρήμα, να είναι ιδιωτικέ. Θέλω ρεαλιστικά να το ρωτήσω, μπορεί το ελληνικό δημόσιο να κάνει τον τραπεζίτη, κατά τη γνώμη σα. Κατά τη γνώμη μα, σε αυτή την ε, περίοδο που βιώνουμε, ο μόνος τρόπος ώστε να εξασφαλίσουμε ότι από εδώ και στο εξή θα καλυφθεί έστω κάποιο από το κόστος που έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων από τα κέρδη τα οποία πιθανώς να έχουν οι τράπεζες από εδώ και στο εξή είναι οι τράπεζες αυτές να είναι υποδημόσιο δημόσιο έλεγχο. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο και η κυβέρνηση που θα προκύψει να επιλέξει τον ευνοϊκότερο τρόπο ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να είναι αποδοτικό, ανταποδοτικό προ την κοινωνία. Μπορεί δηλαδή κάποιε από τι υπάρχουσε σημερινέ τράπεζε να είναι τόσο σαπάκια, να πω την έκφραση λαϊκά, που ε, με τίποτα να μην μπορεί αυτό να διορθωθεί. Ενδεχομένω να χρειαστεί να υπάρξουν και νέε τράπεζε ειδικού σκοπού για να στηρίξουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να στηρίξουν επενδύσει δημόσια στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική οικονομία. Αλλά ο... εάν ο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν είναι εργαλείο στα χέρια μιας, ενός κράτους, μιας πολιτείας ευνομούμενης που έχει φορτώσει 200 δις στο λαό τη, στον κόσμο, mm -hmm. τότε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Ναι. Φεύγω από την οικονομία για να δούμε και ένα-δύο θέματα ακόμα και έρχομαι στη λαθρομετανάστευση και στου λαθρομετανάστε, το δεύτερο στην ατζέντα αυτή τη προεκλογική περίοδου. Ε, πολλές Πολλέ φορέ ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται μια κριτική ότι οι θέσει του είναι ασαφεί. Δεν έχουν δηλαδή μια πρακτική άμεση ε, διαδρομή για να καταλάβουμε τι λέει. Τι πρέπει να γίνει με του λαθρομετανάστε που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, κύριε Τσίπρα. Κύριε Βακελάδο, το, το αντίθετο θα έλεγα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ε, προσπαθούμε να δώσουμε πρακτική λύση. Διότι όλα τα άλλα είναι δημαγωγίε και φωνέ οι οποίε έχουν στόχο να δημιουργήσουν πάταγο και όχι να δώσουν λύση. Διότι δεν μπορεί να είναι λύση να μα λένε κάποιοι ότι θα του κλείσουμε σε στρατόπεδα. Διότι θα έπρεπε να κάνουμε την Ελλάδα ένα στρατόπεδο. Έχει το κάνει πάντω όλη η Ευρώπη αυτό. Δεν... Τέτοια στρατόπεδα υποδοχή. Υποδοχής είναι... Μέχρι την επαναπρόθεση υπάρχουν παντού. Προσέξτε, Προσέξτε. οι άλλε χώρε τη Ευρώπη επαναπροωθούν μετανάστε, διότι έχουν την ευεργετική συνθήκη σε, ε, Δουβλίνο 2, την, την οποία υπέγραψαν με εμά τα κορόιδα, με υπογράφοντα τότε τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, κ. Ξοχοίδη, και σήμερα σε αντίστοιχο Υπουργείο, τότε Δημόσια Τάξη και τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Παπανδρέου όπου η συνθήκη του 2 μετέτρεπε την Ελλάδα σε μια αποθήκη απέραντη αποθήκη ψυχών. Είναι γιατί, το πρόβλημα των συνόρων μα, εμεί είμαστε οι πρώτοι που Το πρόβλημα υπολοχή. των συνόρων, μια νησιωτική χώρα, ό,τι και να κάνουμε, γι' αυτό λέω να είμαστε ρεαλιστέ, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όταν κάποιο από μια εμπόλεμη περιοχή κάνει 3.000 χιλιόμετρα με τα πόδια για να ζήσει και να προσπαθήσει να αποκτήσει τον ήλιο μοίρα, δεν θα τον διακόψει ένα φράχτη στον Εύρο. Κοντεύει να χάσει τη ζωή του στη Ραγιά. Καιλοπνύγεται. Περνάει λοιπόν. Τι κάνουμε περνάει. τώρα με αυτό το ένα περνάει εκατομμύριο, λοιπόν. το 1,5 που είναι εδώ. Περνάει λοιπόν. Όταν μέσα. περνάει, δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει φτώχεια, που δεν έχει εργασία, που περνάει κρίση. Θέλει να πάει στη Γαλλία, θέλει να πάει στη Γερμανία, θέλει να πάει στη Σουηδία, στην Αγγλία. Mm -hmm. Και εμεί, επειδή μα απαγορεύουν με τη συνθήκη του Δουλήνου 2 οι Ευρωπαίοι, του κλείνουμε εδώ και δεν του δίνουμε ταξιδιωτικά τα έγγραφα. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να. Επα, να, 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 καταγγείλουμε τη συνθήκη του Βλήνου 2. Ξέρετε, το μέλλον της χώρας, είτε σε ό,τι αφορά το χρέος της, είτε σε ό,τι αφορά αυτό το κρίσιμο θέμα της μετανάστευσης και σε μια σειρά άλλα, έχει να κάνει με την επαναδιαπραγμάτευση και την επανένταξη με νέους όρους της χώρας στο διεθνές γίγνεσθε. Στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή καταγγελισμό εργασία. Αλλά θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Το έχω το λοιπόν, του το 2. Το δεύτερο. Άμεσο το πρακτικό αυτό. Το πρέπει πρώτο πρέπει λοιπόν είναι η καταγγελία το πρόβλημα... του Δουβλίνου 2. Το δεύτερο. Η σπάταξη τη εγκληματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε χιλιάδε αστυνομικού στο κέντρο τη Αθήνα να ρίχνουν χημικά στου διαδηλωτέ και εκεί όπου διαπράττεται το έγκλημα να είναι αφύλακτε όλε αυτέ οι περιοχέ. Mm -hmm. Και η εγκληματικότητα βεβαίω στη βάση τη πυραμίδα είναι οι λαθρομετανάστε. Λογικό. Διότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Στην κορυφή τη πυραμίδα όμω. Είναι πολυεθνικό το έγκλημα. Ναι, εκεί, λοιπόν, και ελληνικό υπάρξει... επίση. Καθόλου πολυεθνικό Εκούμε και Ελλάδα. ελληνικό. Δεν... Η πάταξη λοιπόν της εγκληματικότητας πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε και αυτά... πρέπει να βρίσκεται ο, αστυ... ο αστυνομικό, επαναλαμβάνω, εκεί που διαπράττει το έγκλημα. Σε όλα, το τρίτο. Αυτά, σε όλα αυτά τα. Απογκαιτοποίηση των περιοχών. Τα πολύ. Όχι πολύ. Αλλά τα διαφορετικά από αυτά που. Πολλέ φορέ είχαμε ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάσσεται ακόμα και ζητήματα ασύλου στα πανεπιστήμια που πολλέ φορέ χρησιμοποιήθηκε με ένα λάθο τρόπο. Είναι μια, 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 λίγο πιο συνολική οπτική. στην το, το άσυλο. Την σύγχρονη ανάγκη τη κοινωνία, ε, κύριε Τσέχο. Κοιτάξτε μου, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σχέση με του μετανάστε, αλλά ε, το άσυλο είναι ιδεολογικά και πολιτικά φορτισμένο μια κατάκτηση τη μεταπολίτευση. Έχει σχέση με αυτό που λέμε ασφάλεια. Γι' αυτό και το βάζω σε αυτό το χώρο. Το δηλαδή... άσυλο λοιπόν έχει πράγματι καταπατηθεί πολλέ φορέ ένθεν και κακήθεν, και πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι πρέπει πρώτοι να το διαφυλάξουν είναι οι ίδιοι, οι, η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα, η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητέ. Το φοιτητικό κίνημα που με μεγάλη δυστυχία μου που είμαι και αριστερό, δεν το είδα όλα αυτά τα δύο χρόνια να βγαίνει και να υπερασπίζεται τι θεσμικέ καταχρήσει του ίδιου του, του εαυτού του, του παρελθόντο εννοώ, την περίοδο αυτή τη κρίση. Ε, δεν πιστεύω ότι θα δοθεί καμία λύση. Αν μετατρέψουμε τα πανεπιστήμια μα σε περίκλειστα φρούρια και βάλουμε και πύλε εισόδου που κάνουμε face control στο ποιο θα μπαίνει και στο ποιο θα βγαίνει. Στο ΜΕΚΑ θα δώσετε συνέντευξη. <laughs> Όχι κύριε Βαγγελά, δεν θα δώσω. Γιατί συνέντευξη. δημιουργήθηκε αυτή η κόντρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία κόντρα. Και ιδιαίτερα δεν έχω καμία κόντρα με του συναδέλφου σα, του οποίου εκτιμώ. Ε, θεωρώ όμω ότι. Και δεν είναι κρυφό. Το γνωρίζουν όλοι. Ο Αλέξο Τσίπρα ήταν απεκλεισ... αποκλεισμένο εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Από τις νομαρχιακές εκλογές, αν θυμάμαι καλά μόνο μια φορά ε, τη μέρα που παρετήθηκε ο κ. Παπανδρέου και πρόκειται να, γίνουν, να κηρυχθούν εκλογές και έκτοτε δεν εκλήθη Παρά το γεγονό ότι όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι τροφοδοτούσαμε τι παρεμβάσει με την επικαιρότητα. Την ίδια στιγμή, μια σειρά από άλλου πολιτικού αρχηγού ξημεροβραδιάζονταν βραδιάζονταν στο στο, στο, στο δελτίο των ειδήσεων και στι πρωινέ εκπομπέ. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Όμως εκτιμώ ότι στην ζωή, όπως και στην πολιτική, κανείς πρέπει να θεωρεί ότι η αξιοπρέπεια έχει μεγαλύτερη αξία από 10 λεπτά τηλεοπτικής προβολής. Άλυση. Ελπίζω λοιπόν αυτή η σχέση να αποκατασταθεί με ευθύνη αυτών που την κλώνησαν μετά τις εκλογές, όπως είχαν την δυνατότητα να περιμένουν οι τηλεθεατές του Μέγκα 1,5 χρόνο δίχως τον Τζίπρα, μπορεί να περιμένουν και 15 μέρες ακόμα.